86 ολόκληρα χρόνια μετράμε από την κυκλοφορία του πρώτου comic book με πρωταγωνιστή, ποιον άλλο κυρίες και κύριοι, τον κύριο τα κάνω όλα και συμφέρω, τον κύριο δεν πεθαίνω, τον κύριο δεν νικέμαι, τον Σούπερμαν. Ένας χαρακτήρας που μπορεί στα comic να λειτουργεί κανονικότατα η παντοδύναμη φύση του, όμως παιδιά στη μεγάλη οθόνη ισχύουν άλλοι κανόνες. Κανόνες που εάν δεν τους σεβαστείς, θα καταλήξουν οι θεατές της ταινίας να τον έχουν γλυκοπάρει στα μισά της. Στο σημερινό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θα δούμε πώς μπορεί ένας σεναριογράφος να κάνει ενδιαφέρουσα μια ταινία που για πρώτη μούρη στο καβούρι της θα έχει ένα παντοδύναμο όν σαν τον Σούπερμαν. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις και τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Ξεκινάμε! You're gonna do superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. Πείτε μου κυρίες και κύριοι, πόσες φορές έχετε ξεκινήσει να βλέπετε μια σούπερ ηρωική ταινία και στην δεύτερη πράξη της, περίπου δηλαδή στα μισά της, έχετε πιάσει το κινητό σας, έχετε σηκωθεί να πάτε τουαλέτα χωρίς να πατήσετε παύση, πολύ κακό σημάδι αυτό, ή το πιο ακραίο θεωρώ εγώ από όλα, να σας πάρει ο ύπνος και να ξυπνήσετε στην τρίτη πράξη της όταν θα σκάσει και η πρώτη έκρηξη. Και αν ξυπνήσετε. Αφήστε μην απαντήσετε, είμαι σίγουρος πάρα πολλές φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλές φορές, είμαι σίγουρος. Boring. Ένας από τους λόγους που μπορεί να μην πετύχει λοιπόν μια τέτοια ταινία, μια ταινία ενός σούπερ ήρωα, είναι αυτός ο ήρωας να είναι τόσο σούπερ που ο θεατής να χάσει το ενδιαφέρον του για εκείνο, να μην τον νοιάζει δηλαδή καθόλου τι θα πάθει, γιατί πολύ απλά ξέρει πως δεν πρόκειται να πάθει και τίποτα. Ξέρεις ρε παιδί μου ότι όποιος εχθρός και να έρθει μπροστά του, όσο δυνατός και να είναι, αυτός θα τον εξολοθρεύσει και μάλιστα με μεγάλη ευκολία. Οπότε πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Εγώ θα σου πω. Δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε εδώ πέρα λοιπόν. Το πρώτο είναι η απεριόριστη δύναμη και το δεύτερο η απεριόριστη ανθεκτικότητα. Για να δούμε λοιπόν στην πράξη τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, σήμερα θα αναλύσουμε τρεις ταινίες που κάνουν σωστά τη δουλειά. Και για bonus θα δούμε και μία που δεν την κάνει σωστά. Πρώτη ταινία, Thor Ragnarok του 2017. Εάν είστε ήδη μεγάλος ή μεγάλη φαν της Marvel, θα γνωρίζετε ήδη πως ο Thor είναι πολύ ταλαιπωρημένος κινηματογραφικά χαρακτήρας. Αλλά εκτός από ταλαιπωρημένος, είναι και ένας παντοδύναμος θεός, ένα χαρακτηριστικό που εάν δεν το προσέξεις, θα καταντήσει την ταινία σου The Dark World. The whole world is going crazy. All the stuff we saw is spreading. Πριν πάμε όμως στο Ragnarok, πάμε πρώτα στην πρώτη ταινία Thor, που κάνει εντελώς θνητό το συγκεκριμένο χαρακτήρα, όταν ο Odin του παίρνει τις δυνάμεις και το σφυρί και τον διώχνει κακήν κακός για τη γη. Καλά, εντάξει, δεν του πήγε και τόσο κακά, αν θέλετε την άποψή μου, γιατί και την Natalie Portman βρήκε και βασιλιά στο τέλος έγινε. Ίδιο πρόγραμμα. Ή και όχι, δεν έχει σημασία. Η τρίτη λοιπόν ταινία τώρα το κάνει ακόμη καλύτερα αυτό. Γιατί ο Taika Waititi και η παρέα του στην τρίτη ταινία βάζουν την Χέλα, κυρίες και κύριοι, την κρυφή αδελφή του Thor, που είναι τόσο δυνατή που σπάει για την πλακάρα της το σφυρί του. Παιδιά, η τύπισσα το έσπασε με το ένα της χέρι. Δεν χρειάστηκε να βάλει καν δεύτερο. Κόβοντάς του και τον βήχα του Thor, αλλά παίρνοντάς του ουσιαστικά και τις δυνάμεις του. Έτσι, με ένα σπάρο εδώ πέρα, πετυχαίνεις δύο τριγώνια. Το πρώτο είναι η αποδυνάμωση του πρωταγωνιστή σου, ο οποίος θα αναγκαστεί να παλέψει με τον εσωτερικό του κόσμο για να βρει την αληθινή πηγή της δύναμής του, η οποία δεν είναι το σφυρί εννοείται. Are you Thor, the god of hammers? That hammer was to help you control your power, to focus it. Γιατί όπως αναφέρεται και στην ταινία, δεν είναι θεός του σφυριού αλλά θεός του κεραυνού. Και το δεύτερο είναι το αυτόματο σετάρισμα της Χέλα ως η απόλυτη βίλεν της ταινίας. Την οποία Χέλα, κυρίες και κύριοι, επειδή είναι τόσο παντοδύναμη, η ταινία κάνει επίσης ένα τρίκ για να την αποδυναμώσει, παύλα περιορίσει, διότι διαφορετικά θα είχε γλεντήσει και τα εννιά βασίλεια. Βάζει τον Χέιμνταλ λοιπόν να κλέψει το σπαθί που ελέγχει την Bifrost και έτσι η Χέλα δεν μπορεί να φύγει εκτός Άσκαρντ. Όμως ένας παντοδύναμος χαρακτήρας, κυρίες και κύριοι, εκτός από νερφάρισμα, χρειάζεται και δοκιμασίες. Δοκιμασίες που πρέπει να περάσει και να ξεπεράσει ο πρωταγωνιστής, ώστε να μπορέσει και ο θεατής να νιώσει συμπόνια για αυτό, να ταυτιστεί μαζί του, να δεθεί μαζί του, ώστε να τον ακολουθήσει με ενδιαφέρον σε ολόκληρη την ταινία. Το Thor Ragnarok λοιπόν, όχι απλά περνάει από δοκιμασίες το Thor, παιδιά, σε αυτή την ταινία, μόνο χωρίς χέρια και πόδια δεν τον άφησε. Γιατί ο Thor σε αυτή την ταινία, εκτός από το σφυρί του, κάνει την κοπέλα του, τον πατέρα του, την αδελφή του, τα μακριά του μαλλιά, το ένα μάτι του
και ολόκληρο το βασίλειό του. Ε, τι διάολο, ρε παιδιά, κάτι από όλα αυτά θα το έχει χάσει και εσύ. Δεν γίνεται να μην ταυτιστεί. Αλλά και να μην ταυτιστεί κάποιο με τον Thor, παιδιά, θα ταυτιστεί σίγουρα με τον Waititi που μετά από αυτή την ταινία έχασε την μπάλα και έκανε τον Thor Ιωγκίνη. Thor, we need your help to win this battle. Let's go. Αν είναι δυνατόν. Πάμε στην επόμενη. Παράδειγμα 2. Man of Steel του 2013. Ο Zack Snyder, κυρίες και κύριοι, του 2013 έχει την αποστολή να φέρει ξανά τον Superman στη μόδα. Ένα χαρακτήρα που από τη φύση του δεν είναι και το όνειρο κάθε σεναριογράφου, παύλα σκηνοθέτη, ρε παιδί μου, εκεί έξω. Και σας είπα τους λόγους στην αρχή του βίντεο. Ένας ακόμη τρόπος λοιπόν για να αποδυναμώσεις έναν παντοδύναμο χαρακτήρα όπως είναι ο Superman, εκτός από το να χάσει τις δυνάμεις του, είναι να μην μπορεί να τις ελέγξει. Ο Clark Kent λοιπόν στο Man of Steel δεν μπορεί ως παιδί να ελέγξει τις δυνάμεις του. Μάλιστα, οι θετοί γονείς του, ο πατέρας του δηλαδή, δεν τον αφήνει να χρησιμοποιεί καν τις δυνάμεις του. Αφού του τις έχει παρουσιάσει ως κάτι κακό, διότι φοβάται πως ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, ρε παιδί μου, να τον αποδεχθεί εάν δει το τι πραγματικά είναι. Ότι θα τον φοβηθούν, ότι θα τον πάρουν στο κυνήγι, με άλλα λόγια. Άρα ο Superman είναι κλειδωμένος ουσιαστικά μέσα στον ίδιο του τον εαυτό. Μέχρι να εμφανιστεί ένας ισάξιος αντίπαλος και να τον αναγκάσει να πιάσει δουλειά. Εννοείται ότι θα απειλεί τη γη, έτσι. Και παρόλο που ο αντίπαλος, ο Ζοντ δηλαδή, είναι ισάξιος του Σούπερμαν, ίσως και καλύτερος, γιατί μιλάμε για έναν εκπαιδευμένο στρατιώτη και ο Σούπερμαν εδώ είναι ακόμη νιούφης, οπότε νιώθεις, ρε παιδί μου, πως μπορεί να του κάνει κάτι κακό, η ταινία χρησιμοποιεί και τα άτομα που αγαπά ο Σούπερμαν για να τον καταρακώσει ψυχολογικά, ώστε να σε κάνει και εσένα να δεθείς μαζί του πιο εύκολα. Γιατί σου αναδεικνύει τη μεγάλη αγάπη που έχει για τη μητέρα του, ένα συνέστημα, ρε παιδιά, που πάνω κάτω όλοι έχουμε. Ή την αγάπη για το αμόρι του, την Lois Lane, που σε αυτή την ταινία, παιδιά, την σώζει τόσες φορές που άνετα η ταινία από Man of Steel θα μπορούσε να μεταφραστεί σε Man of Lois. Αυτά από το Man of Steel, πάμε στην επόμενη ταινία που μιλάμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, παιδιά. Superman vs. The Elite 2012. Ναι, παιδιά, το τρίτο παράδειγμα για σήμερα είναι και το καλύτερο κατά την άποψή μου, γιατί λατρεύω την animated ταινία Superman vs. The Elite, πολύ απλά γιατί παρουσιάζει τον καλύτερο Superman που έχω δει ποτέ και τον βάζει να περάσει και την καλύτερη δοκιμασία που έχω δει ποτέ. Λοιπόν, είπαμε, μπορείς να αποδυναμώσεις έναν χαρακτήρα σαν τον Superman είτε με κανονική αποδυνάμωση, να του αφαιρέσεις δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών του με κάποιο τρίκ, είτε να τις έχει όλες τις δυνάμεις του, αλλά να μην μπορεί να τις ελέγξει, νιώθοντας φόβο και ενοχές πως μπορεί να κάνει κακό στα άτομα που αγαπάει. Το Superman vs. The Elite έρχεται όμως να προσθέσει και ένα τρίτο τρίκ. Την ηθική. Hello. You're really tall. Don't mind them, Mr. Superman, sir. Big fans. Τι πραγματεύεται λοιπόν το σενάριο αυτής της ταινίας? Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε σε ένα σύμπαν όπου ο Σούπερμαν είναι ήδη ο σούπερ ήρωας που ξέρουμε. Νικάει κακούς για την πλακάρα του, όπως επίσης ήδη ξέρουμε. Όμως, όπως ήθιστε να κάνει κάθε ήρωας, δεν σκοτώνει κανέναν. Τους πιάνει και τους παραδίδει κατευθείαν στην κυβέρνηση για να δικαστούν και να φυλακιστούν σύμφωνα με τον νόμο. Ένα σύστημα που έχει αποτέλεσμα κάποιες φορές όμως ένας από αυτούς τους κρατούμενους που έχουν δικαστεί και έχουν φυλακιστεί να ελευθερώνονται με κάποιον τρόπο και να κάνουν και πάλι εκατοντάδες υλικές ζημιές, αλλά το σημαντικότερο, παιδιά, αφαιρώντας πολλές επιπλέον ανθρώπινες ζωές. Με τον κόσμο να αρχίζει σιγά σιγά να αντιδρά και να αμφισβητεί τον τρόπο λειτουργίας του Σούπερμαν, θεωρώντας πως εφόσον έχει τη δύναμη, πρέπει να πηγαίνει τη δουλειά μέχρι τέλους. Να τους κάνει δηλαδή να βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα. Όμως, παιδιά, ο Σούπερμαν σε αυτό είναι ανένδοτος. Δεν μπορεί να συμβαδίσει, να αποδεχθεί καθόλου τη συγκεκριμένη νοοτροπία. Δεν θεωρεί πως επειδή είναι παντοδύναμος, είναι και υπεράνω του νόμου, οπότε και δρά σύμφωνα με αυτόν. Και μάλιστα δηλώνει ξεκάθαρα μέσα στην ταινία πως πιστεύει στο καλό των ανθρώπων και θέλει μέσα από τις πράξεις του να προβάλλει ακριβώς αυτό. Να είναι δηλαδή το παράδειγμα προς μίμηση. Μέχρι που σκάει μύτη, παιδιά, μια νέα ομάδα από το πουθενά, η οποία ονομάζεται Elite και είναι διατεθειμένη να κάνει αυτό που δεν κάνει ο Σούπερμαν. Να τελειώνει τη δουλειά δηλαδή. Και ταυτόχρονα ξεκινάνε να αμφισβητούν όσα κάνει ο Σούπερμαν, τον ίδιο το Σούπερμαν δηλαδή, και να το θεωρούν ντεμοντέ. Οπότε εδώ, παιδιά, ο Σούπερμαν, ο οποίος έχει συγκεκριμένο σχέδιο στο μυαλό του, αποδυναμώνει ο ίδιος τον εαυτό του. Κρατιέται δηλαδή, μένει πίσω, δεν δείχνει τις πραγματικές του δυνάμεις επίτηδες, ώστε νομίζοντας ότι τον νικούν τα μέλη της Elite να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό στο λαό. Ε, τώρα ρε παιδιά, πείτε μου, είναι ή δεν είναι φοβερή ιδέα αυτή που σας είπα? Αφήστε, παιδιά, απαντάω εγώ, είναι. Και μάλιστα είναι τόσο καλή που το 2018 ο Zack Snyder πήρε μεγάλο μέρος αυτού του κόνσεπτ και το χρησιμοποίησε στην ταινία Batman v Superman.
Όχι και τόσο επιτυχημένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, αλλά οκ. Okay. Και μια και είπαμε τόσα παραδείγματα προς μίμηση, να πούμε και ένα προς αποφυγή. Τι λέτε? Έτσι, ρε παιδί μου, για να δείτε και τη διαφορά. Captain Marvel 2019. Ναι, παιδιά, μπορεί, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν, να μην θεωρώ και τόσο κακή όσο οι περισσότεροι πιστεύουν πως είναι η ταινία Captain Marvel, αλλά και παράδειγμα προς μίμηση, δεν τη λες. Η Captain Marvel είναι από τα πιο δυνατά όντα στο σύμπαν της Marvel, άλλωστε πήρε τις δυνάμεις της απευθείας από την Space Stone, οπότε μπορούμε να πούμε πως είναι κάτι σαν τον Superman της Marvel. Εντάξει, γνωρίζω πως υπάρχουν και πιο δυνατοί, ρε παιδί μου, αλλά μιλάμε για την ομάδα των καλών που έχουμε δει μέχρι τώρα στη μεγάλη οθόνη. Η πρώτη ταινία λοιπόν που κυκλοφορεί το 2019, ναι μεν δείχνει την Carol αποδυναμωμένη σε όλη στη μεγαλύτερη διάρκεια της ταινίας, διότι φορά ένα τσιπάκι, αν θυμάστε, κάπου εδώ στον λαιμό που περιορίζει κάπως τις δυνάμεις της, αλλά και πάλι, ρε παιδιά, ακόμη και έτσι γλεντάει οποιονδήποτε βρεθεί μπροστά της με μεγάλη ευκολία. Δεν μπορώ να πω, ρε παιδιά, πως ένιωσα και ποτέ κίνδυνο για την πάρτη της. Επίσης, δεν γίνεται να δεθείς μαζί της μέσω δευτερευόντων χαρακτήρων, δηλαδή μέσω ανθρώπων που αγαπάει, διότι υπάρχει από αμνησία, δεν θυμάται κανέναν. Οπότε, στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας δεν θυμάται τίποτα. Το μόνο πράγμα που τη σώζει, παιδιά, και θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω, είναι αυτό που ανέφερα πριν λίγο, δηλαδή η αμνησία. Ναι, κυρίες και κύριοι, γιατί μπορεί να την ανέφερα πριν σαν κάτι κακό, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που κρατάει το ενδιαφέρον του θεατή κάπως ισχυρό μέχρι το τέλος, γιατί θέλει να μάθει τελικά τι έγινε στο παρελθόν της, ποια ήταν και πώς απέκτησε τις δυνάμεις που έχει. Καλά, όταν πια κιόλας απελευθερώνεται από το chip, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι λες και πάτησε πάνω-πάνω, κάτω-κάτω, αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά, B, A και start. Οι παλιοί ξέρουν. Αυτά ήταν λοιπόν τα tips για να φτιάξεις μια καλή ταινία τύπου Superman. Tips που από παντοδύναμο τον κάνουν τρωτό, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Και αν παρατηρήσετε, κυρίες και κύριοι, όλες οι καλές σουπερηρωικές ταινίες έχουν ακριβώς αυτό το μοτίβο. Για αυτό που Who δουλεύει τόσο καλά ο Spider-Man του Maguire και του Garfield και δεν δουλεύει αυτός του Tom Holland. Καλά, εντάξει, πλέον δουλεύει, αλλά του πήρε τρεις ταινίες, καταλάβατε τι εννοώ. Εσύ όμως, ποια σουπερηρωική ταινία πιστεύεις ότι κάνει καλύτερα αυτή τη δουλειά? Γράψε μου στα σχόλια. Εγώ είμαι ο Θωμάς, αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram και στο TikTok. Εκεί, παιδιά, ανεβαίνει πολύ ξεχωριστό υλικό πάρα πολύ συχνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάσεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τα λέμε.